Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή του Χτίζοντας Αξίες. Μία εκπομπή αφιερωμένη στην αγορά κατοικίας, με ενημέρωση πάνω σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο κλάδο. Κοντά μου είναι ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός της εκπομπής. Μάνο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Από τα ΠΡΟΚΑΤ θα επανέλθουμε πάλι στην αγορά κατοικίας. Είχαμε ουσιαστικά αφιερώσει 3-4 εκπομπές στο κομμάτι της κατασκευής. Επανερχόμαστε πίσω στο κομμάτι του real estate, που είναι από τα βασικά κομμάτια αυτής της εκπομπής, και της αγοράς κατοικίας και επαγγελματικών κτηρίων, έτσι της γενικής αγοράς. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ακόμα έναν ειδικό. Έχουμε στο στούντιο να ενημερώσουμε τον κύριο Θεολόγο Μπόσδα, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής στην Engel & Ferkels, η οποία είναι Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων Ακίνητης Περιουσίας. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή να κάνουμε πρώτα κάποιο σχολιασμό για τη γενική αγορά. Βέβαια. Γιατί νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι το ακίνητο είναι το μεγαλύτερο μέσο λαϊκής αποταμίευσης. 80% του πλούτου, ειδικά στην Ελλάδα, με 80% ιδιοκατοίκησης, αφιερώνεται σε αυτή την αγορά. Άρα ο Έλληνας έχει μια στόχευση σαφή διαχρονική. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίζει αυτή τη γενική δυσκολία τη οικονομική κρίση. Δυσκολία χρηματοδότηση. Οι τιμές έχουν βέβαια πιεστεί, έχουν πέσει προς τα κάτω, είναι πιο ευέλικτες. Οι συναλλαγές έχουν πέσει για το λόγο αυτό. Πώς βλέπετε αυτό το περιβάλλον εσείς, πώς βλέπετε την στιγμή τώρα και το μέλλον, το όποιο μέλλον, την προοπτική? Κοιτάξτε, για εμάς αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά είναι το ότι πλέον βρισκόμαστε εδώ και λίγες μέρες σε ένα ουσιαστικό σημείο καμπής. Είμαστε σε εκείνο το σημείο όπου πλέον η ψυχολογία του κόσμου, αυτοί οι οποίοι επιθυμούν πάρα πολλοί παράγοντες της αγοράς να αντιστραφεί, αλλά τα δεδομένα αυτή τη χρονική στιγμή δεν ευνοούν, είναι εκείνη λοιπόν η ψυχολογία που ακόμα κάνει τον κόσμο να είναι αρκετά επιφυλακτικός. Και είναι επιφυλακτικός στο σημείο εκείνο που νιώθει πως ίσως ακόμα δεν είναι ο καιρός να κάνει την κίνηση. Η προσδοκία είναι αρνητική ακόμα, παρά το κούρεμα. Παρά το κούρεμα όμως όλοι αρχίζουν και διαιρωτώνται. Τα μηνύματα είναι συνεχώς και βαθμιαία, είναι λίγο πιο ενδιαφέροντα. Δηλαδή ο κόσμος θέλει το νέο παράθυρο, αυτό το φως μέσα από ένα παράθυρο το οποίο θα ικανοποιήσει την ανάγκη του να αγοράσει ξανά ένα καινούριο σπίτι για να εκπληρώσει τα οικονομικά ανάγκη. Παρ' όλα αυτά κρατάει στάση αναμονής όμως. Κρατάει στάση αναμονής, αλλά και παίρνει μέτρα πλέον. Και το βασικότερο μέτρο είναι το ότι θέλει να ενημερώνεται πια τι υπάρχει στην αγορά, θέλει να έχει μια καλύτερη αντίληψη των τιμών, οι οποίες από την πλευρά των πολιτών έχουν φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, επίπεδο ρήμανσης. Και όχι τόσο, θα έλεγα, από άρα την πλευρά. Άρα διευκολύνει τη διαπραγμάτευση πλέον. Έχουν ρίξει νερό στο κρασί τους οι πολίτες. Έχουν ρίξει και αυτοί τις τιμές. Κοιτάξτε, αφενός μεν σε πολλές περιπτώσεις οι ζητούμενες τιμές έχουν πέσει. Για εμάς όμως κρίνουμε πως δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει η επιθυμία διαπραγμάτευσης. Και αυτή η επιθυμία αυτή τη στιγμή θα οριστεί από τους αγοραστές. Γιατί ο πολιτής ήδη είναι πολύ ώριμος. Είναι εκείνος ο οποίος μέσα στο πέρας της τελευταίας τετραετίας έχει βιώσει την προσδοκία ότι πλέον δεν μπορεί πια να αποκτήσει την υπεραξία που θα επιθυμούσε για το σπίτι το οποίο θέλει να πουλήσει και πλέον καλείται να αποεπενδύσει το ακίνητό του σε πολύ πιο προσιτές για την εποχή αξίες και επίπεδα τιμών. Ναι, αλλά εδώ δεν μπαίνει και η χρηματοδότηση. Δηλαδή, το θέμα είναι να υπάρχει ρευστό στην αγορά. Αν υπάρχει ρευστότητα, νομίζω ότι και οι πολιτές από την πλευρά τους θα διαπραγματευτούν διαφορετικά και οι αγοραστές θα πετύχουν και καλύτερους όρους. Πρέπει νομίζω να πούμε το εξής, ότι η διαπραγματευτική δύναμη είναι το αγοραστή, σαφώς, αυτή την περίοδο. Δεν συζητιέται αυτό. Εδώ έρχεται και ο ρόλος του συμβούλου, φαντάζομαι, ώστε να προστατεύσει λίγο τον πολιτή. Γιατί αυτή τη στιγμή με τέτοια προσφορά η γκάμα είναι πολύ μεγάλη για τον αγοραστή. Ο οποίος έχει λοιπόν και ίδια κεφάλαια, έχει ένα πλεονέκτημα, το ξέρει αυτό. Ακριβώς. Εκεί... Αλλά δεν μπορεί να πιέσει τόσο πολύ τον πολιτή, ώστε να το φέρει σε τέτοια θέση που να μην μπορεί σίγουρα, να γίνει. Σίγουρα, γι' αυτό η υπάρχουν συναλλαγή. Οι σύμβουλοι, γι' αυτό υπάρχουν οι σύμβουλοι. Αυτό που νομίζω είπατε και είναι πολύ σωστό, είναι ότι αυτή εδώ την εποχή, ενώ υπάρχει ανάγκη να αγοράσει κάποιο, κρατάει τη στάση αναμονής, γιατί ακόμα περιμένει κάποιε παραπάνω κινήσεις. Που βεβαίως μπορούμε να πούμε είσαι μέτρα φορολογικά που πρέπει να αλλάξουν. Το όλο περιβάλλον. Δεν φτάνει δηλαδή ένα κούρεμα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον για την αγορά ακινήτων, με άλλους φόρους, όχι ας πούμε το χαράτσι, δεν είναι φόρος ο οποίος ευνοεί,
για να μπορέσει κι άλλος να προχωρήσει σε αυτή την αγορά, που είναι αγορά ζωής. Δεν νομίζω καν είναι αγορά... φόρος που μπορεί να πληρωθεί. Θα ήθελα βέβαια εδώ να κάνουμε μία μικρή παρένθεση και να πούμε το εξής, ότι σε ένα επίπεδο τιμών όπως αυτές υλοποιούνται με τις όποιες λίγες συναλλαγές, θα δούμε ότι ακόμα και οποιοδήποτε χαράτσι, αν το αθροίσουμε σε ένα επίπεδο με βάση τα τρέχοντα ποσοστά που επιβάλλονται ως φορολόγηση, εάν αθροίσουμε αυτό το ποσό σε ένα βάθος δεκαετίας, θα δούμε ότι αυτό και μόνο το χαράτσι αποτελεί ένα πολύ μικρό κλάσμα, το οποίο είναι πολύ φιλικό στην τιμή που το αποκτά ο αγοραστής. Άρα όλο το παιχνίδι είναι στην τιμή αγοράς. Είναι στην τιμή αγοράς, αλλά για μένα το παιχνίδι είναι στην πραγματικά, στην ψυχολογία εκείνη η οποία θα δείξει πως υπάρχει ανάπτυξη. Ότι θα φύγουμε από την αρνητική ψυχολογία στην γενική οικονομία, ύφεσης, και ότι αυτό που θέλει να κάνει κάθε οικογένεια με το να φτιάξει την δική της φωλιά σε ένα καινούριο σπίτι, θέλει να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Είμαστε σε εκείνο το σημείο καμπής, όπου θα δούμε πως σιγά σιγά χαράσεται μια καινούρια μέρα, και αυτή η καινούρια μέρα μπορεί να φέρει για όλους ένα όνειρο που μεταφράζεται σε συγκεκριμένη περίπτωση με ένα καλό σπίτι. Και εκεί βέβαια έχει νόημα και ουσία η ύπαρξη ενός πολύ υπεύθυνου και επαγγελματία συμβούλου εκείνης της περιουσίας, τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πολιτή. Θα δούμε ότι υπάρχει με μια τεράστια πληθώρα ακινήτων, αλλά υπάρχει και από την άλλη μεριά μια επιθυμία για απόκτηση κατοικίας και όχι στεγάστρου. Δηλαδή θα δούμε ότι το ενδιαφέρον των αγοραστών θα επικεντρωθεί κυρίως σε εκείνα τα σπίτια τα οποία δεν αποτελούσαν μόνο την επαγγελματική ενασχόληση των ανθρώπων της αγοράς, αλλά εκείνα τα οποία αφορούν πραγματικά οικογένειες που θέλουν να στεγάσουν το όνειρό τους, τη ζωή τους και το μέλλον τους σε αυτά. Η ζήτηση σε τι ακίνητα, σε τι είδους ακίνητα είναι κυρίως, που παρατηρείται αυξημένη? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο παρατηρείται, θα μπορούσα να πω ότι καταρχάς υπάρχει περιορίζονται τα τετραγωνικά που ζητούν οι... Ναι. Τα τετραγωνικά βελτιστοποιούνται αναλόγως το δημογραφικό επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο του κάθε πελάτη. Και το value for money, φαντάζομαι. Ναι, ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι βλέπουμε μία τάση να ζητώνται περισσότερο ή δυνατόν όσο πιο νόμιμα σπίτια γίνονται. Δηλαδή ακόμα και τα νομιμοποιημένα αρχίζουν πλέον και είναι στιγματισμένα. Παρόλο που έχουν νομιμοποιηθεί. Ναι, είναι το νομιμοποιημένο. Δηλαδή είναι υπαίθριος, ας πούμε, ναι, τακτοποιημένος. Όχι ότι εν τέλει θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη άρνηση, αλλά αποκτά εκείνη τη χρειά της ένστασης. Δίνει μια μεγαλύτερη δυνατότητα διαπραγμάτευσης στον αγοραστή. Έναυσμα. Σαφέστατα. Οπότε μπορεί εκεί να κερδίσει και να κερδίσει. Θεωρώ πως όλοι σε αυτή την περίπτωση έχουν να κερδίσουν, εάν και εφόσον θέλουν να υλοποιηθεί μια συναλλαγή. Και αυτό από τη μεριά των πολιτών για εμένα έχει καταστεί σαφές. Οι πολιτές θέλουν να γίνει συναλλαγή. Έχουν οι πολιτές έχουν λόγους να γίνονται οι συναλλαγές. Είναι και όχι μόνο οικονομικούς, οφείλω να τονίσω. Διότι οι πολιτές, και το είπατε και πριν, έχουν ξέρουν σε ποια περίοδο πάνε να πουλήσουν. Δεν πάει κανείς να πουλήσει έτσι για πλάκα το ακινητό του αυτή την περίοδο. Όχι, απλά ανάγκη, είναι έχει μια άλλη επένδυση. Θέλει κάποιο ουσιαστικό λόγο. Ναι, θέλει να σπάσει τις επενδύσεις. Να σπάσει τις επενδύσεις. Γιατί θα δούμε κιόλας ότι πολλά. Σε πολλές περιπτώσεις θα δούμε οικογένειες οι οποίες αλλάζουν τα πλάνα τους. Τα παιδιά μεγαλώνουν, είχαν άλλες προσδοκίες. Δηλαδή το κοινωνικό φαινόμενο της μεγάλης οικογένειας εκλείπει πλέον και θα εκλείψει και στο μέλλον. Οπότε εκεί. Άρα εννοείται ότι από την αρχή θα αγοράσει μικρότερο σπίτι. Να πάνε στην περιφέρεια. Ακριβώς. Μπορεί να πάνε στην περιφέρεια. Ή ακόμα και να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια σε άλλες περιοχές όπου θα δούνε πως έχει περισσότερη αξία. Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω το εξής, ότι πέρα από την βελτιστοποίηση των τετραγωνικών, ο κόσμος αυτή τη στιγμή συνυπολογίζει ακόμα και τα χιλιόμετρα τα οποία μεσολαβούν από τη δουλειά του, από το σχολείο του παιδιού του και το σπίτι του. Αυτά είναι λοιπόν είναι πράγματα. Φαντάζομαι είναι μεγάλη υπόθεση. Και αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Και εκεί και βέβαια και η ανάπτυξη των σειρμών μέσα στα επόμενα χρόνια θεωρώ πως θα είναι καταλήτης για πάρα πολλές περιοχές. Και θα δούμε σε πολλές περιοχές να αναγεννιέται το ενδιαφέρον. Στην αρχή βέβαια διερευνητικά, αλλά κατόπιν τούτου πολύ ζωηρά. Και θα δούμε ότι ο κόσμος και πάλι θα δει την επόμενη μέρα με ένα πολύ πολύ ευχάριστο χαμόγελο.
Η διαπραγματευτική δύναμη του αγοραστή, ναι, τι επίπεδο είναι από την τιμή προσφοράς, περίπου, μεσόωρο, δεν θέλω. Κοιτάξτε, θα λέγαμε ότι η διαπραγματευτική δύναμη θα μπορούσαμε να την ορίσουμε βάσει των επιπέδων τιμών των προηγουμένων ετών. Mm-hmm. Θα δούμε δηλαδή ότι σε πάρα πολλές περιοχές, από τα υψηλά του 2008-2009, οι τελικές τιμές μπορούν να αποκλίνουν ακόμα και κατά 40%. Λογικό, γιατί έχω πέσει και την τιμή προσφοράς. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό όμως? Με δεδομένο το ότι ήδη οι πολιτές έχουν κάνει τις κινήσεις τους, αυτό μεταφράζεται σε μία έκπτωση αυτή τη στιγμή της τάξης από 10-15 μέχρι και 20%. Okay. Εντάξει. Σε αρκετές περιπτώσεις. Θα δούμε δηλαδή ότι οι συνειδητοποιημένοι αγοραστές, έχοντας κάνει μια έρευνα με ένα σωστό σύμβουλο δίπλα τους, θα δούνε πως τα περιθώρια είναι περίπου σε αυτά τα επίπεδα διακύμανσης. Τάξη μεγέθους. Ναι, αυτή την τάξη μεγέθους, και όσο πιο πολύ στοχεύουν στο σπίτι που θέλουν, τόσο θα δούνε πως αφενός με παίρνουν περισσότερο σπίτι, ίσως με μια θέση στάθμευσης, ας πούμε, ναι, να πάρουν. Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις από τους πολιτές. Πάρα πολλές προτάσεις. Η ευελιξία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε ό,τι αφορά τους ξένους, οι ξένες αγορές είναι σαφώς πιο όριμες από την ελληνική. Πώς βλέπουν εμάς, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον? Αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ, με βάση αυτά τα οποία συζητάμε καθημερινά σε μια εταιρεία όπως η δική μας, που έχουμε 450 γραφεία online με 36 χώρες. Ναι, σε 36 χώρες όλο τον κόσμο. Άρα έχετε εικόνα πλήρη. Κοιτάξτε, όταν έχουμε επαφές ακόμα και μέχρι τη Χιλή, δηλαδή έρχονται και μας ζητούν να διαφημίσουμε ακίνητά τους στο Σαντιάγο. Είμαστε στο χάρτη, η Ελλάδα. Είμαστε με ανοιχτά αυτιά. Οι κινήσεις δεν είναι αυτή τη στιγμή το προαπαιτούμενο. Αυτό το οποίο θέλει να ακούσει ο ξένος, αυτό που θέλει να ακούσει ο Αμερικάνος, ο Έλληνο-Αμερικάνος, ο Έλληνας μετανάστης, ο Γερμανός, ο Ελβετός που αγαπάει την Ελλάδα και έχει ζήσει τόσα χρόνια εδώ και ξέρει τι σημαίνει Ελλάδα για αυτόν, πέρα από την οποιαδήποτε δυσμηνή συγκυρία, αυτό το οποίο περιμένει είναι να δει πως η Ελλάδα με τις δικές της δυνάμεις θέλει να δει την επόμενη μέρα καλύτερη και θέλει να πάει μπροστά. Και σε αυτό το επίπεδο κρατάει τα αυτιά του ανοιχτά. Άρα βολιδοσκοπεί την κατάσταση στην ουσία και περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία. Άρα, ναι, η Ελλάδα εξακολουθεί όμως και έχει ενδιαφέρον επενδυτικό. Για εμάς έχει ενδιαφέρον. Γιατί εκεί στοχεύουμε κι εμείς. Ακριβώς. Το θέμα του ενδιαφέρον, και το θα το είπαμε, να υλοποιηθεί. Βέβαια. Εκεί, η θεωρία με την πράξη επέχει πολύ μάλλον. Και η δική μας πεποίθηση είναι ότι υπάρχει ένα θέμα και γραφειοκρατίας, το είχαμε πει και πριν, τεράστιο θέμα γραφειοκρατίας, διαδικασιών κλπ. Δεν είναι δηλαδή εύκολο για κάποιον να πάει από το θέλω να πάρω στην Ελλάδα ένα σπίτι, ένα ξένο, μια ξένη επένδυση, στο να το πάρει. Διότι είναι πολλά πράγματα που δεν κατανοούν κιόλας στο σύστημα το δικό μας, όπως κάνεις τόσο χρόνο να βγάλεις μια άδεια ή όλα αυτά. Μα δεν θυμάσαι στην προηγούμενη εκπομπή μας είπαν ότι σπάγανε τα συμβόλαια στη μέση, γιατί δεν προχωρούσε η διαδικασία. Εκεί, για να πούμε για αυτό το κομμάτι, τι μέτρα πολιτικής θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί υπάρχουν πολλές προτάσεις αυτή τη στιγμή με το νέο φορολογικό που ετοιμάζεται. Τι θα μπορούσε να γίνει, έτσι επιγραμματικά, δεν ζητώ να μου κάνετε πλήρη ανάλυση. Κοιτάξτε, για εμάς θεωρώ πως είναι καταλύτης το να γνωρίζει ένας υποψήφιος αγοραστής ή βλέπε επενδυτής πως υπάρχει μία αξία και η οποία αυτή είναι και η φορολογητέα. Να υπάρχει λοιπόν ένας κανόνας και ένα μέτρο το οποίο να ακολουθείται και από μία δίκαιη φορολόγηση. Ευελπιστούμε πως θα δούμε εκείνες τις κινήσεις από τις κυβερνήσεις, τις ελληνικές κυβερνήσεις, ούτως ώστε να νιώθει ο Έλληνας πρωτίστως και ο ξένος σε δεύτερο επίπεδο πως φορολογείται σωστά για κάτι το οποίο ήδη έχει φορολογηθεί για να το αποκτήσει. Εντάξει. Και με αυτόν τον τρόπο θα δούμε πως θα αρχίσει να οριμάζει η αγορά σοβαρά. Μάλιστα. Κρατάμε αυτό, βάζουμε μία ανωτελεία. Θα πρέπει να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε πολλές λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί.